Οι σημερινοί έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας απομάκρυναν τους γονείς από τα παιδιά τους, ενώ οι νέοι αρχιτεκτονικοί τύποι στέγασης των οικογενειών επιτρέπουν στα παιδιά την απομόνωση στο δικό τους προσωπικό χώρο και ως εκ τούτου την μη παρακολούθηση και την αποξένωση. Το ίντερνετ έχω στο δωμάτιο μου και ασχολούμαι συνέχεια κιόμι. Τον υπολογιστή τον έχω σε ιδιωτικό μου χώρο και συγκεκριμένα στο δωμάτιο μου. Τις περισσότερες φορές τον υπολογιστή τον έχω στο δωμάτιο μου γιατί έτσι νιώθω πιο άνετα όταν είμαι μόνη μου και μιλώ μαζί με τους φίλους. Γιατί δεν μου αρέσει τα άλλα μέλη της οικογένειας να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή. Είναι, όπως λέμε, της μόδας να χρησιμοποιείς πλέον το διαδίκτυο και να είσαι μέλος στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Να έχεις τις τελευταίες τεχνολογίες κινητό και όταν δεν τα χρησιμοποιείς όλα αυτά, μένεις στο περιθώριο, κρίνεσαι, ειδικά στην εφηβεία θεωρείται αναγκαίο να χρησιμοποιείς ό,τι χρησιμοποιούν και οι άλλοι, να βρίσκεσαι σε αυτές τις κοινότητες, αλλά δεν βρίσκεσαι σε αυτές τις κοινότητες, μένεις εκτός. Ο λόγος που έγινα μέλος στο Facebook είναι για να μπορώ να επικοινωνώ μαζί με φίλους που βρίσκονται σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα, να βρω παλιούς συμμαθητές μου και να έχω σχέση με κάποιους συγγενείς μου που δεν μιλούσαμε τόσο συχνά. Άκουα φίλους που έγιναν μέλη στο Facebook και έτσι αποφάσισα να γίνω και εγώ μέλος. Επειδή είναι η σημερινή μόδα. Έγινα μέλος στο Facebook για να γνωρίσω και άλλον κόσμο, να βρω τους παλιούς μου φίλους, το γυμνάσιο, δημοτικό. Γεγονός αποτελεί ότι οι νέοι πλέον επικοινωνούν με περισσότερη άνεση μέσα από τις διαδικτυακές κοινότητες και τα γνωστά chat rooms. Έρευνες αποδεικνύουν ότι μέσα από τη συμμετοχή στις διαδικτυακές κοινότητες ή αλλιώς στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες μπορεί να αναζητούν υποστήριξη, ενθάρρυνση, επικοινωνία, αναγνώριση, κοινωνική θέση, έλεγχο ή ηγετικό ρόλο, δημιουργία φίλων, σχέσεων και πάνω απ' όλα το αίσθημα της ένταξης σε ομάδα. Το γιατί στρέφονται στο chat room είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια αποστασιοποίηση, αν θέλετε, και υπάρχει και μια δυσκολία δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων η οποία λύνεται με την χρήση του διαδικτύου. Εκ του μακρόθεν είναι ευκολότερες οι σχέσεις και η ευκολία σήμερα είναι το άλλο δυστυχώς φαινόμενο της εποχής μας. Μόλις πάω σπίτι, μπαίνω στο Facebook να δω τα νέα. Στο διαδίκτυο κάποιος έχει μια μεγάλη λίστα επιλογών. Στην κοινωνική μας ζωή κάποιος έχει πολύ περιορισμένο κύκλο ή πολλές φορές άνθρωποι μοναχικοί ή άνθρωποι υπεραπασχολημένοι έχουν ένα μικρό κύκλο για να επιλέξουν φίλους ή συντρόφους. Το διαδίκτυο σε σχέση με τις ανθρώπινες επαφές έχει δύο όψεις. Η μία είναι ότι διευκολύνει τον κόσμο στο να έχει μια πιο εύκολη πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα. Από την άλλη όμως, καθιστά τις ανθρώπινες σχέσεις απρόσωπες. Είμαι μέλος του Facebook και έχω περίπου 500 φίλους. Έχω περισσότερους από 600 φίλους στο Facebook. Κάποιοι φίλοι μου, απλά κάποιους άλλους τους έχω που γνωρίζω που είναι παλιά. Εγώ έχω περίπου 200 φίλους. Εγώ έχω περίπου 140 φίλους. Έχω περίπου 150 φίλους στο Facebook. Δεν έχω τόσους πολλούς φίλους όσο έχουν κάποιοι άλλοι συμμαθητές μου. Με κάνουν καθημερινά suggest, αλλά δεν τους έχουμε γιατί δεν τους γνωρίζω. Είμαι μέλος του Facebook και έχω περίπου 700 φίλους. Το να δημιουργήσει κάποιος φιλίες και κοινωνικές σχέσεις χρειάζεται πρώτα πρώτα να αποβάλει το άγχος του και να αισθανθεί μια καλή αυτοεκτίμηση για τον εαυτό του. Αυτό πολλές φορές, ιδιαίτερα στις πρώιμες ηλικίες, δεν είναι ακόμα όριμο, δεν είναι κατορθωτό. Γι' αυτό πολλά παιδιά καταφεύγουν σε μια πιο εύκολη λύση να προσεγγίσουν ανθρώπους και να νομίσουν ότι δημιουργούν σχέσεις και φιλίες, με ένα πιο ανώνυμο τρόπο, με ένα πιο υπομονετικό τρόπο, όπως είναι το να είσαι πίσω από ένα πληκτρολόγιο, το να εμφανίσουν τον εαυτό τους με την καλύτερη δυνατή εικόνα που παρέχει η προετοιμασία μιας φωτογραφίας και η προετοιμασία μιας συνομιλίας μέσα στην γραφή
ή μέσα στην επεξεργασία του στο κομπιούτερ, και όλα αυτά παρέχουν στο νέο άτομο μια περισσότερη άνεση, περισσότερη ανωνυμία και περισσότερη ασφάλεια ότι θα δημιουργήσω κάποιες γνωριμίες που δεν θα με εκθέτουν αναγκαστικά ή δεν θα είμαι αναγκασμένος να εκθέσω και τις αρνητικές πλευρές του εαυτού μου, που νομίζει ο νέος ότι οι άλλοι, αν τις δουν, θα τον απορρίψουν. Λόγω του ότι δεν υπάρχει προσωπική επαφή, μου αρέσει να γνωρίζω τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Το μοναδικό μου κριτήριο για να επιλέξω φίλο, να κάνω αποδοχή δηλαδή, είναι να ξέρω αυτό το άτομο πραγματικά, δηλαδή να είναι γνωστός μου, αν όχι φίλος, και τότε μόνο τον αποδέχομαι. Κριτήριο για να αποδεχτώ ή να απορρίψω κάποιον είναι να τον ξέρω στην πραγματικότητα. Δεν προτιμώ να γνωρίζω ανθρώπους μέσα από το διαδικτύο, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω την αληθινή τους ταυτότητα, δεν τους εμπιστεύομαι και πιστεύω πως δεν είναι ειλικρινής. Whoever I ask a friendship in the, let's say in the first Facebook, most of them I somehow I know them or one or twice we met. So to making contact easier for these people, of course, you are asking friendship through Facebook, and always I get accepted from the friends. Επιπλέον σημαντικό αποτέλεσμα του νέου τρόπου επικοινωνίας μεταξύ των νέων και ιδιαίτερα των εφήβων και της απομάκρυνσης των γονιών από τα παιδιά είναι ότι ενώ μπορεί να βρισκόμαστε εικονικά δίπλα από τα παιδιά μας, παρόλα αυτά δεν γνωρίζουμε με ποιους συνομιλούν τα παιδιά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και έτσι μάταια νιώθουμε ότι τα παιδιά μας είναι ασφαλή. Έντονους προβληματισμούς προκαλεί η επίδραση του διαδικτύου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ή της συμπεριφοράς του κάθε χρήστη, αφού στο νέο online κόσμο που έχει ξεπροβάλει αναπτύσσονται νέες διαδικτυακές σχέσεις μεταξύ χρηστών που προσομοιάζουν με τον πραγματικό κόσμο και τις επιδράσεις που περιβάλλουν το κάθε άτομο ως κοινωνικό όν. Hey, jestem Ania, mam 12 lat. Szukam koleżanek i kolegów. Cześć Aniu, tu Wojtek. Też mam 12 lat. Chętnie Cię poznam. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν ξέρουν καν τι σημαίνει μπαίνω στο διαδίκτυο, τι είναι το chat room, τι είναι ένα Facebook, τι είναι το chat, δεν έχουν ιδέα. Άρα δεν μπορείς να ελέγξεις. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να θέλεις να ξέρεις ποιοι είναι οι φίλοι του παιδιού σου με τους οποίους θα βγει έξω, αλλά δεν θέλεις να ξέρεις ή δεν έχεις τον τρόπο να ξέρεις με ποιους μιλάς στο διαδίκτυο. Μέχρι τώρα λέγαμε να έχουμε έννοια, να ξέρουμε τους φίλους του παιδιού μας, να ξέρουμε πού πάει, να ξέρουμε πού έρχεται. Σήμερα που είναι στο διπλανό δωμάτιο και υποτίθεται θα έπρεπε να είμαστε ανενιάς, χωρίς και ανησυχίες, βλέπουμε ότι είναι το ίδιο επικίνδυνο όπως να φεύγει το παιδί από το σπίτι και να μην ξέρεις πού πάει. Ποιο είναι τελικά το επίπεδο κατάρτισης γονέων και εκπαιδευτικών όσον αφορά στο διαδίκτυο? Πόσα ξέρουν οι γονείς και δάσκαλοι σχετικά με τον νέο κόσμο στον οποίο καλούνται να κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά μας? Δεν είχε ποτέ να μιλήσω με τη μητέρα μου ή να με ρωτήσει τι είναι το Facebook και τι ασχολούμαι. Οι γονείς μου δεν ασχολούνται με το διαδικτύο, αλλά ήθελαν να μάθουν. Ενδιαφέρθηκαν γιατί είμαι τόσες πολλές ώρες μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή μέσα στο Facebook. Και γι' αυτό ήθελαν να μάθουν τι είναι, σε ποιες ιστοσελίδες μπαίνω. Δεν έχω μιλήσει με τους γονείς μου για το διαδίκτυο, λόγω ότι είναι μεγάλη σε ηλικία και δεν πιστεύω να ξέρουν οτιδήποτε από το διαδίκτυο. Μίλησα στους γονείς μου για το διαδίκτυο, γιατί είναι και ήδη χρήστες του διαδίκτυου. Το διαδίκτυο έχει μπει ήδη στη ζωή των παιδιών. Και κυρίως παιδιά μικρής ηλικίας, από ηλικία 6 χρόνων, βλέπουμε ότι γνωρίζουν ήδη το διαδίκτυο από αυτήν την ηλικία. Υπάρχουν οι δασκάλοι που είναι πολλά κατατοπισμένοι, ξέρουν ποια είναι τα προβλήματα, ξέρουν πώς να καθοδηγήσουν τους μητσούς. Και συνήθως οι δασκάλοι τούτοι είναι πιο μικρής ηλικία. Ενώ οι προηγούμενες γενιές είναι εντελώς εκτός τόσο των ενδιαφέροντων τους, όσο και της γνώσης τους. Sometimes the knowledge of internet, I mean kids' knowledge of internet and parents' knowledge of internet is not the same. Let's say kid faces something online that is threatening, and she may not or he may not feel comfortable going and talking to the parent because she might be shy. Also, she may think that the parent doesn't know it anyway.
And or sometimes parent may try to control the kid, but because she doesn't know, he doesn't know the internet very well or as much as the kid knows, she may not be able to control or give advices to the kid. So it's very important actually for the parents when we organize these trainings in the schools and the teachers as well to attend and, you know, to benefit from our presentations. Λόγω του ότι σε 8 χρονικά διαστήματα προβαίνουμε σε διαλέξεις σε γονείς για αυτά τα θέματα, αυτό που παρατηρώ είναι ότι σε ένα σχολείο των 300-400 μαθητών μπορεί να έρθουν 50 γονείς στην διάλεξη, παρόλο που το σκηνοποιείται από πριν το θέμα και είναι πολύ σημαντικό. Σαν κέντρο ενημέρωσης για το ασφαλές σε δίκτυο, έχουμε παρατηρήσει ότι οι γονείς έχουν άγνοια για το τι πραγματικά κάνουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο. Δυστυχώς οι γονείς δεν γνωρίζουν πώς να προστατέψουν τα παιδιά τους. Υπάρχει μεγάλο θέμα στο οποίο έχουμε καταλήξει και εμείς αλλά και διάφορες έρευνες, ότι δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους στους οποίους τα παιδιά πέφτουν στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τα προστατέψουν όπως θα έπρεπε.